Το καλό του σχολείου είναι ότι εκτός από την υπερμαγνησιεμία προκαλεί πολλές ανακοπές χρόνια τώρα, όταν αναγκάζει ανθρώπους να μην είναι ο εαυτός τους, να υποστηρίζουν δηλαδή το εντελώς αντίθετο. Θυμάμαι πρόπερση με είχε βάλει να υπερασπιστώ την ολική νεφρεκτομή versus της μερικής και πραγματικά είχα βασανιστεί πάρα πολύ για να φτιάξω μία ομιλία που τουλάχιστον θα έπαιρνε. Υποθέτω λοιπόν ότι και ο Ανδρέας βρίσκεται σε αυτή τη δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή. Κύριε Πρόεδρε, ακούγομαι. Ωστόσο θα τα καταφέρει, πιστεύω να κατατροπώσει το στέλιο. Πάντα του το κάνω, κάθε χρόνο του Ανδρέα. Εφτά χρόνια κάνω το ίδιο πράγμα. Εφτά χρόνια. Το ίδιο πράγμα. Γιατί, λοιπόν, για να τον βελτιώσω ως χαρακτήρα να βλέπει και την αντίθετη πλευρά. Λοιπόν, έχω μάθει να χάνω, κύριε Χατζηχρήστο, από τον χρόνο αλλάζουμε ρότα, έτσι. Λοιπόν, 7 χρόνια τώρα, ο κύριος Χατζηχρήστου, δεν ξέρω το λόγο γιατί, κάποτε μου είχε πει, παιδί μου πρέπει να μάθεις, μετά, παιδί μου τα υποστηρίζεις πολύ καλά, κάτω έλεγε, μπράβο Στέλιο, πολύ ωραία παρουσίαση, καταπληκτικά όλα. Είναι εντυπωσιακό το ότι με βάζει να στηρίξω κάτι το οποίο δεν το έχω γράψει, όπως είπε ο Στέλιος, άρα πρώτος χαμένος. Δεύτερον, σε ένα πολύ καλό εξαιρετικό αντίπαλο, σε ένα πολύ καλό ενδορολόγο που τα διαλύει όλα, αλλά όχι όλοι μας, αφήνουμε πίσω κομμάτια. Και τρίτον, σε ένα κοινό που, για σηκώστε τα χέρια πόσοι έχετε διαλύσει λίθο. Ένας. Δηλαδή, αν τώρα εγώ σας πείσω όλους ότι πρέπει να τους διαλύετε, θα είμαι πολύ ωραίος, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, η εποχή, το είπε ο κύριος Περιμένης, η εποχή της λυθίας ήταν για να μην, της διάλυσης των λύθων, ήταν για την εποχή του ανοιχτού χειρουργείου περισσότερο, γιατί τότε πραγματικά τους κυνηγάγανε τους γιατρούς, οποιαδήποτε επιπλοκή, ίσως επιστρέψουμε στην Ελλάδα σε αυτό το κομμάτι. Τελικά οι λύθοι διαλύονται. Δεν φαίνεται καλά εδώ, αλλά φαίνεται πολύ καλά στις εικόνες σας. Ποιος θα διέλυε αυτό το λύθο, ένα κοραλάκι ικανότατο? Κανένα σας? Κανένα σας, είστε φοβεροί ρε γαμώτο. Πρακτικά όμως, κοιτάξτε ένα φανταστικό αποτέλεσμα. Φανταστικό όμως, Πώς πέτυχαμε αυτό το αποτέλεσμα? Ένα χρόνο αλκαλοποίηση. Ποιος το έκανε? Φεύγω κύριε Περιμένη. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Ο Στέλιος μου έδωσε αυτές τις διαφάνειες. Δεν τις έκλεψα, μου τις έδωσε ο Στέλιος. Είναι προς τιμήν του. Τις παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα στην εβδομάδα των δικαιωμένων. Και του λέω, φίλε μου, μου φτιάξεις τη διάθεση, γιατί δεν έχω κάτι άλλο να κάνω. Δεν έχω και πολλά πράγματα να πω. Και πραγματικά ο Στέλιος, νομίζω ότι το κομμάτι της λυθίας το ξέρει τόσο καλά και έχει τόσο μεγάλη εμπειρία που και εμένα ακόμα με έχει βοηθήσει. Δεν είναι ο μόνος. Χθες έλαβα αυτές τις από το Συναπώνα Συνάλφο της Αθήνας. Έλαβα αυτές τις φωτογραφίες με τα καινούργια σκευάσματα, πετραδάκια. Κοιτάξτε, να πάω πίσω για να μην αδικώ κανέναν. Ιούνιος του 2013, ο Στέλιος έχει δίκιο. Νοέμβριος του 2013, η μία έχει φύγει. Φεβρουάριος του 2014, υποσυνεχή αγωγή, η άλλη έχει φύγει. Διαλύονται? Ναι, μερικοί διαλύονται. Το τίμημα είναι μεγάλο. Γιατί διαλύονται? Όλοι γνωρίζετε ότι υπάρχει το Solubility Product και το Formation Product για τους λίθους με βάση τη συγκέντρωσή τους. Υπάρχει πολύ γκρίζα ζώνη στην οποία θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ποιοι είναι οι παράγοντες που θα καθορίσουν τελικά, παιδιά, αν θα διαλυθεί ένας λίθος? Οι παράγοντες είναι η χημική σύσταση, και να ξέρετε ότι οι λίθοι οι οποίοι έχουν αρκετά άμορφα άλατα, όπως ο στρουβίτης, μπορεί να διαλυθούν. Οι λίθοι που έχουν συμπαγή κρυσταλλικά στοιχεία, όπως το οξαλικό ασβέστιο, δύσκολα θα τους διαλύσουμε. Αλλά για μένα ουσιαστικά παίζει και η επιφάνεια έκθεσης του λίθου. Και εδώ η πρωτογενής διάλυση του λίθου πιθανότατα να μην έχει τόσο πολύ μεγάλη θέση. Αλλά μετά από εξωσωματική λιθοτριψία για τα κομματάκια, κυρίως λόγω αυξημένης έκθεσης στο λίθο,
ή μετά από διαδερμική σε όσους δεν μπορούν να καθαρίσουν τα πάντα και σε υψηλού κινδύνου για υποτροπή λίθους, πιθανόν να έχει κάποια θέση. Πιθανόν. Η χυμόλυση, τους ξέρετε όλους τους τρόπους. Να αλλάξουμε το pH, να δώσουμε δεσμευτικά και μπορεί να γίνει από του στόματος, δια εκπλήσεως, διουρητικά και βρήκα και μια μελέτη ενδοφλεβίωσα. Ακούστε τώρα ενδοφλεβίωσα, θα με φάει ο Στέλιος ζωντανό, ε. Λέει ένα πραγματάκι. Ναι, είναι μπελαλίδικο όπως είπε ο Στέλιος. Πραγματικά είναι μπελαλίδικο. Για πρωτογενή θεραπεία, και εγώ δεν θα βάζα δύο νεφροστομίες στον άρρωστο για να είμαστε ειλικρινείς, παρόλο που το έχουμε γράψει γιατί αναφέρεται, αλλά δεν το συστήνουμε τόσο πολύ. Παρόλα αυτά όμως, μετά από επεμβατική θεραπεία για να διαλύσουμε κάποια κομματάκια, πιθανόν να έχει σε υπολοιματική λιθίαση κάποιο ρόλο. Περνάμε στους λίθους οξαλικού ασβεστίου. Διαλύονται. Όχι, Στέλιο, δεν διαλύονται για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν θα τους διαλύσουμε. Τα σκευάσματα που προσπάθησε ο δικός μας ο Καλλίστρατος από τα Ιωάννινα και μετά στην Αθήνα, οι παλιότεροι πιθανόν το θυμόσαστε. Η αλήθεια είναι δεν τα κατάφερε. Παρόλα αυτά, στηρίζουμε τη διάλυση και τον καθαρισμό συγκριμάτων μετά εξωσωματική με τη χωρίς κυτρικού καλείου. Και δείτε το στα guidelines, υπάρχει. Αλλά στην ουσία δεν διαλύονται. Η διάλυση είναι έμεσο στοιχείο το οποίο έχουμε πάρει. Δηλαδή, επειδή δώσαμε και έχουμε μεγαλύτερα ποσοστά ελεύθερου λίθου, θεωρήσαμε ότι κάποιοι από αυτούς διαλύθηκαν. Αλλά τελικά δεν διαλύονται. Λύθη ουρικού οξέως, θεραπεία από του στόματος, τι να πω, νομίζω τα έδειξα όλα. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι όσο ανεβαίνει το pH, η διαλυτότητα του ουρικού οξέως γίνεται μεγαλύτερη. Και πώς θα το κάνουμε? Διτανθρακικό νάτριο, κυτρικό κάλιο, και εδώ θέλω να πω ότι στα περιστατικά τα οποία δείξαμε στα πρώτα, δεν ξέρω πραγματικά αν πήρανε, δεν έχω ρωτήσει και το Στέλιο Αλοπουρινόλη, αλλά όταν αποφασίσετε να δώσετε, να κάνετε διάλυση για λίθο ουρικού οξέως, έχει δεν έχει υπερουρικοζουρία, έχει δεν έχει υπερουριχαιμία, καλό είναι να προσθέσετε και αλοπουρινόλη, θα επιτύχετε λίγο γρηγορότερα τη διάλυση του λίθου. Υπάρχει μεγάλο level of evidence? Όχι είναι η απάντηση, αλλά αν διαβάσετε τη βιβλιογραφία το στηρίζει. Διτανθρακικό νάτριο ή κυτρικό κάλιο, περίμενα ότι θέλει να το σχολιάσει, γιατί το νάτριο αυξάνει το ασβέστιο στα ούρα, αυξάνει τους λίθους οξαλικού ασβεστίου, αυτό που είπε θα αλλάξει μορφή ο λίθος και μπορεί να έχουμε άλλη μορφή λίθου κατακρίνηση. Δεν υπάρχει καμία μελέτη, παιδιά, γι' αυτό. Είναι μια θεωρία, υπάρχει στη θεωρία, το λέμε, αλλά μελέτη δεν θα βρείτε. Και υπάρχουν σκευάσματα. Διεθνώς υπάρχουν. Στη χώρα μας υπάρχει. Υπάρχουν και στη χώρα μας αρκετά σκευάσματα πλέον. Για να μπορούμε να το κάνουμε πρακτικά. Και σας έχω βάλει, παιδεύτηκα για να τα βρω και τις εταιρείες για να μην αδικώ κανέναν. Πότε? Πρωτογενώς. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει υποστήριξη, παλιά και πρόσφατη, αλλά με επιτυχία 80% με ή χωρίς αλοπουρινόλη, αλλά χρειάζεται χρόνο. Μετά από διαδερμική υπάρχουν μελέτες, υπάρχουν δύο τυχεοποιημένες μελέτες που λένε ότι χορηγώντας αλκαλοποίηση μετά την εξωσωματική σας θα σπάσετε τους λίθους. Και είναι high level of evidence, δηλαδή θα τους διαλύσετε ακόμα περισσότερο τους λίθους. Και μετά από διαδερμική που κάναμε και αφήσαμε κάποια κομματάκια πίσω, η απάντηση είναι ναι, υπάρχει μελέτη ότι μπορούμε τελικά αυτό να μην τον ξαναχειρουργήσουμε αν κάνουμε second look. Που αν ρωτήσω πόσοι από εσάς κάνετε second look, δεν νομίζω ότι είναι η πλειοψηφία. Σίγουρα μπορούμε να δώσουμε αλκαλοποίηση, να δώσουμε κυτρικά και να διαλύσουμε κάποιους λίθους. Άρα μην βάζετε στο μυαλό σας ότι τους διαλύουμε πρωτογενώς, δεν θα κάνω τίποτε άλλο. Δεν είναι μόνο αυτό η διάλυση του λίθου. Και οι εικόνες αρχικά και μετά από 8 εβδομάδες με 300 μιλιγραμμάρια αλοπουρινόλης και κυτρικό κάλιο. Παρεντερική θεραπεία, δηλαδή να μην πάμε από του στόματος. Η αλήθεια είναι αυτό που γράφουμε και στα guidelines. Πρωτογενώς διαδερμικά μπορεί κανείς να σπάσει εύκολα το λίθο και γρηγορότερα, αλλά άμα μπεις και βάλεις μια νεφροστομία στον άρρωστο, και εγώ δεν βλέπω κανένα λόγο για να είμαστε ειλικρινείς, να μην του κάνεις διαδερμική νεφρολιθοτριψία και να καθαρίσεις αυτόν τον άρρωστο. Πώς γίνεται διαδερμικά? Τα σκευάσματα τα βλέπετε και τις ουσίες. Πραγματικά παιδεύτηκα για να τα βρω, γιατί και εγώ δεν τα χρησιμοποιώ στην καθημερινά και περισσότερο τα έχω βάλει για να μπορείτε να τα έχετε και εσείς. Και τελικά ο Στέλιος θα μου πει, μα τι είναι αυτά και πού τα βρίσκετε και υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Μπορείτε να το παρασκευάσετε, μα υπάρχει. Η απάντηση είναι, ναι, υπάρχει στη χώρα μας. Συγχωρέστε με. Επομένως, μην νομίζετε ότι επειδή, γιατί ένα κομμάτι της διάλυσης είναι, δεν ξέρουμε πώς θα την κάνουμε. Δεν έχουμε τα σκευάσματα, λένε οι περισσότεροι. Το ακούσατε και στην περαινή ομιλία του κ. Γιαννακόπουλου. Η απάντηση είναι, τα έχουμε.
αλλά επειδή έχει δυσκολίες, δεν μπορούμε πολύ συχνά να τα χρησιμοποιήσουμε. Φλεγμονώδης λιθίαση. Διάφοροι τύποι φλεγμονώδους λιθιάσεως. Οι λίθιοι στρουβοί τι ξέρουμε ότι διαλύονται όσο το pH ανεβαίνει. Από το στόμα δεν θα το δώσετε ποτέ, παιδιά. Γιατί? Γιατί δεν μπορεί να διαλυθεί ο λίθος τελείως. Επομένως, περιγράφονται όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι κανένας θα μπει σε αυτούς τους σημαντικούς λίθους για υποτροπή να τους διαλύσει από το στόμα. Διαδερμικά ή παρεντερικά, όπως λέμε, μπορούμε να το κάνουμε. Η απάντηση είναι με όλα αυτά τα σκευάσματα τα οποία ανέφερε και ο Στέλιος. Περίεργα σκευάσματα, δύσκολα σκευάσματα υπάρχουν, δεν υπάρχουν στην Ελλάδα για να είμαστε ειλικρινείς, τουλάχιστον εγώ δεν μπόρεσα να τα βρω, αλλά υπάρχουν σκευάσματα έτοιμα με τα διαλύματα στο εξωτερικό. Δεν το έχω κάνει ποτέ προσωπικά, άρα μπορείτε να ψηφίσετε όλοι μαύρο. Πότε, πρωτογενώς, σπάνια, αν έχουμε αρρώστους με φλεγμονώδεις καθετήρες και με spinal cord injuries, εκεί μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε και ίσως είναι μια καλή ένδειξη για να χρησιμοποιηθεί σε αυτούς τους αρρώστους. Μετά όμως από διαδερμική ή εξωσωματική λιθοτριψία, κοιτάξτε, υπάρχουν μελέτες, παλιές υποστέλειος, σωστά, αλλά για να δείξω και μια καινούρια μετά από διαδερμική που έρχεται και από έναν Έλληνα που αυτή τη στιγμή είναι στο εξωτερικό. Κάνανε μια ανασκόπηση και αναφέρανε και τη δικιά τους στη σειρά, 29 ασθενείς μέσα σε μια δεκαετία, και το έβαλα αυτό γιατί οι ασθενείς κρίθηκαν αυξημένου κινδύνου για επιπλέον θεραπεία στο μέλλον. Κάνανε μια διαδερμική και ήταν αυξημένου κινδύνου. Να τους αφήσουμε έτσι. Η απάντηση είναι ότι το stone free rate πλήρως η μισή ήταν ελεύθερη. Το 27,5% με μερικοί ήταν ελεύθεροι και από αυτούς κλινικά μη σημαντικούς. Ξέρω ότι ο Στέλος θα διαφωνήσει και εγώ διαφωνώ για τη φλεγμονώδης λιθίαση. Οτιδήποτε αφήσεις πίσω είναι σημαντικό για να είμαστε ειλικρινείς. Υποτροπή είχε ένας άρρωστος που ήταν stone free και τρεις από τους 8 αρρώστους που είχαμε αφήσει κάποιο υπόλοιμα. Και κοιτάξτε τις επιπλοκές με την ρανασιδίνη που είχαν οι συνάδελφοι. Δεν ήταν και τόσο φοβερές. Το ποσοστό είναι μεγάλο, αλλά είναι ένα κέντρο που κάνει καλά λιθίαση. Έχει 30 αρρώστους περίπου και με ένα, νομίζω, απολύτως αποδεκτό αποτέλεσμα. Επομένως, μπορείτε να τη διαλύσετε, την πέτρα σας, για να είμαστε ειλικρινείς, θα πάρει πολλά χτυπήματα, πολλά ακριβά σκευάσματα, αλλά οι μέρες δεν είναι τόσο σημαντικές και μπορείτε να τη διαλύσετε και σαν εξωτερικό ασθενή. Το ίδιο είναι και άλλο περιστατικό, πάλι not suitable για διαδερμική, πάλι πολλά σκευάσματα, πολλές λιθοτριψίες και πολλά κύματα. Το αφήνω στην κρίση σας. Αλλά γίνεται. Σπάνιο. Το ίδιο και εδώ για να μην σας παιδεύω. Και τελικά το είπε ο Στέλιος. Θάνατη. Είπε και το λόγο γιατί. Και το FDA το 60 την απαγορεύει. Και τελικά αποδείχθηκε ότι δεν φταίει το φάρμακο. Φταίμε εμείς που δεν το κάναμε καλά. Γιατί ήταν οι βουλωμένοι καθετήρες και πολύ υψηλές πιέσεις μέσα στο αποχετευτικό. Επομένως, το FDA το έχει για την διάλυση των ασβεστώσεων σε καθετήρες και πολύ πρόσφατα, 27 χρόνια μετά το 60, έχει δώσει και την έγκριση για, για τη φλεγμονώδη λιθίαση. Άρα σε εξειδικευμένα περιστατικά, ναι, μετά από διαδερμική σε αυξημένου κινδύνου αρρώστους, υπάρχει σαν θεραπεία και αυτός είναι ο λόγος που το έχουμε βάλει στα guidelines. Και μην ξεχνάτε ότι στην παρακολούθηση έχει μπει, όπως είπα, και στα guidelines. Λύθη βρουσίτη, θα συμφωνήσω με το Στέλιο, δύσκολη λύθη, κακή λύθη, μπορούν να διαλυθούν. Η επιφάνειά τους δεν μπορεί να τους διαλύσει. Όπως είπαμε στην αρχή, όσο πιο μεγάλος και συμπαγής είναι ένας λίθος, δεν θα διαλυθεί από μόνος του. Πρέπει να είναι σε συνδυασμό με διαδερμικές. Λυθίαση κυστήνες. Ο Στέλιος το άφησε τελείως απ' έξω επειδή δεν το κάνετε. Αλλά δεν το κάνουμε, δεν σημαίνει ότι δεν είναι ότι κάνουμε και το σωστό. Το ότι δεν το κάνετε κανένας από εσάς ή από εμάς, δεν σημαίνει ότι κάνουμε και το σωστό, για να είμαστε ειλικρινείς. Γιατί να την διαλύσουμε? Μα γιατί όσο αυξάνει το pH, το ξέρετε πολύ καλά, αυξάνει και η διαλυτότητά της. Υπάρχει στα guidelines και το ερώτημα είναι, είπε και ο Στέλιος, μα όλα αυτά πού θα τα βρούμε? Υπάρχουν στην Ελλάδα τα σκευάσματα, Επομένως, ο ΙΦΕΤ τα έχει. Μην νομίζετε ότι επειδή δεν τα κάνετε δεν θα τα βρείτε και δεν υπάρχουν, γιατί ένα κομμάτι που δεν γίνεται είναι εξαιτίας του ότι δεν το ξέρουμε, δεν το έχουμε αγγίξει, δεν μπορούμε να το κάνουμε, αλλά υπάρχουν. Διαδερμικά
Τους διαλύουμε? Η απάντηση είναι ναι, τους διαλύουμε. Και τον τρόπο τον είπαμε με το ΘΑΜ. Είπαμε πώς το παρασκευάζουν και το προηγούμενο και αυτά σας τα έχω. Μην νομίζετε ότι και εγώ τα ξέρω απ' έξω ή τα ήξερα απ' έξω, για να μην λέω σε κάποιον ψέματα. Έψαξα, τα βρήκα, γιατί με ταλαιπώρησε ο κύριος Χατζηχρήστου. Και φυσικά και την ακέτιλο κυστεΐνη δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ μου, αλλά υπάρχει. Τώρα, ποιους λίθους? Σίγουρα υπάρχουν δύο μορφές λιθίας κυστήνης. Τον ένα δεν θα το σπάσετε με τίποτα με τη χυμόλυση, αλλά εάν προσπαθήσετε λίγο στους τύπους που είναι λίγο πιο εύκολα και θα δείτε ότι σε λίθους κυστήνης που είναι πιο, αν τους ξέρουμε όπως πολύ σωστά είπε ο Στέλιος, και είναι και σε μικρό μέγεθος, εκεί πιθανότατα να έχετε κάποιο αποτέλεσμα. Πρωτογενώς, σπάνια. Και αποτελέσματα από λίθο κυστήνης που δεν μπορείτε να τον δείτε, είναι πιο μεγάλο στη διαφάνεια, δυστυχώς δεν φαίνεται πολύ καλά. Τελειώνω με τις δύο διαφάνειες και θέλω να πω ότι συμφωνώ με το Στέλιο, σπάνια έχουν πλοκές, αλλά προσέξτε, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορείτε να το κάνετε για την χυμόλυση από το στόμα. Εάν έχετε έναν άρρωστο μεγάλης ηλικίας με ένα λιθαράκι κάτω από ένα εκατοστό που έχει κάποιες προϋποθέσεις στον ουρητήρα ή στον κάτω κάλυγα, ξέρετε ότι είναι λιθίαση, εκεί μπορείτε να του δώσετε χυμόλυση. Αν τώρα ο άνθρωπος κάνει κολικό μια φορά τη μέρα και πρέπει να πάει σε νοσοκομείο, δεν θα του δώσετε χυμόλυση τόσο εύκολα, για να είμαστε ειλικρινείς. Και για την παρεντερική, δεν επαναλαμβάνω, τα είπε ο Στέλιος, τα έχουμε γράψει στα guidelines, τα έχει υπογραμμίσει πάρα πολύ ωραία για να νικήσει. Η απόφαση είναι δική σας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι η στατιστική. Πήρα το 22%, αλλά 6 ψήφους. Λόγω. Λοιπόν, καταρχήν θα ευχαριστήσω τους ψηφοφόρους μου για την προτίμησή τους. Υπόσχομαι να φανώ αντάξιος των προσδοκιών κλπ. Τα ξέρετε αυτά πώς είναι. Λοιπόν, εγώ θα σας πω ένα πράγμα μόνο, επειδή είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε εικονικό ασθενή, το είπα και χθες, και πρώτη φορά σε debate αυτού του είδους, και σήμερα κατάλαβα πώς νιώθουν οι δικηγόροι. Ξέρετε, είχα απορία πάντα πώς ένας δικηγόρος αναλαμβάνει μια υπόθεση που στον κοινό νου φαίνεται χαμένη de facto και βγαίνει νικητής. Δεν το καταλάβαινα ποτέ. Λοιπόν, το κατάλαβα σήμερα. Λοιπόν, οι λήθοι διαλύονται. Τώρα μπορώ να σας το πω. Λοιπόν, οι λήθοι διαλύονται. Είμαι φανατικός υπέρμαχος της διάλυσης των λήθων ουρικού οξέως με φάρμακα. Το περιστατικό που σας έδειξε ο Ανδρέας, πραγματικά το δείξαμε στην εβδομάδα των ειδικευωμένων. Είναι αληθινό περιστατικό, μετά από ένα χρόνο αλκαλοποίηση. Οι λήθοι ουρικού οξέως είναι οι μόνοι που ρεαλιστικά διαλύονται. Και αν έχετε λήθο ουρικού οξέως, που δεν δημιουργεί μείζωνα προβλήματα, ένας λήθος στο νεφρό, στην πίελο δηλαδή, που δεν κάνει κολικούς κλπ., μπορείτε να επιχειρήσετε τη διάλυσή του σε ανθρώπους που καταλαβαίνουν τι τους λέτε και συνεργάζονται μαζί σας. Άρα θεωρώ ότι οι λήθοι διαλύονται πράγματι και στην πράξη. Η λήθη ουρικού οξέως. Και η δική μου πρακτική είναι για τους λήθους ουρικού οξέως πρώτη επιλογή η φαρμακευτική διάλυση από το στόμα τους. Σύμφωνοι. Αυτό για να αποκαταστήσουμε και λίγο την αλήθεια, γιατί καλά όλα αυτά τα δικηγορίστηκα, αλλά πρέπει να πούμε και την αλήθεια. Αυτά, κύριε καθηγητά, οπότε κλείνετε εσείς αν έχετε κάποια σχόλια.